Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Ανάλογα πότε εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεο μου, βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο της πόλης μας. Αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 48. Πάμε να δούμε εδώ που είχαμε μείνει. Πάμε να δούμε λίγο τις στάσεις του μετρό. Λεωφορείο δεν έχουμε στην πόλη μας. Πάμε λίγο να φτιάξουμε τα λεωφορεία. Αυτό που είχαμε αφήσει την άλλη φορά. Το φτιάξαμε. Και τώρα, να σας πω εδώ τι έχει γίνει. Πάμε να φτιάξουμε κάτι που είχαμε παρατηρήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Είχαμε δει εδώ ότι μπαίνουν αυτοκίνητα σε αυτό το απαγορευμένο σημείο. Από τις 2-3 εισόδους που είχαμε αφήσει. Τώρα ερχόμαστε εδώ, τι κάνουμε. Κάνουμε μονόδρομους. Ουσιαστικά είδαμε από την άλλη μεριά το βελάκι πως πηγαίνει ο δρόμος, εδώ δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, να το κάνουμε λίγο πιο πίσω, δεν πειράζει. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά δεν επιτρέπουμε να μπαίνουν αυτοκίνητα. Επιτρέπουμε πλέον μόνο να βγαίνουν. Να το αλλάξω, να το κάνω έτσι και εδώ. Όπου έχουμε διασταυρώσεις και τα λοιπά, το κάνουμε μονόδρομο, έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να μπαίνουν, να απαγορεύεται. Εδώ στην πόλη μας δεν κάνουν παρανομίες οι οδηγοί. Αν τους πεις δηλαδή να μην στρίψουν αριστερά, δεν θα το κάνουν απλά. Οπότε εδώ, βλέπετε, το κάνουμε μόνο να βγαίνει, γιατί εδώ βλέπετε. Καθίστε να το δούμε έτσι εδώ καλύτερα. Εδώ είναι ο τείχος, το βλέπετε. Από εδώ μπαίνανε ουσιαστικά μέσα στην πόλη τα αυτοκίνητα. Ήταν κάτι που δεν το είχα παρατηρήσει, το είδα μετά, όταν έφτιαχνα το προηγούμενο βίντεο στο μοντάζ. Τώρα ερχόμαστε εδώ στον αντιδραστήρα. Έχει καταστραφεί από τη φωτιά. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Μήπως πρέπει να είναι ανοιχτό, να είναι κλειστό, ούτε ξέρω. Αυτό εδώ, ο σκουπιδοντενικές παράδειγμα, φτιάχτηκε. Περίεργα πράγματα. Όπως και αυτό εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Να δούμε τι άλλες ζημιές έχει κάνει η φωτιά, η τελευταία φωτιά. Δεν βλέπω να έχει επηρεάσει κάτι άλλο. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε ότι πλέον το ρεύμα μας είναι οριακά. Οπότε τι κάνουμε, ερχόμαστε εδώ στη ΔΕΗ και ώρα μάλλον να ανοίξω ένα ακόμα μηχάνημα. Βλέπετε εδώ όσα είναι με μαύρα είναι ακόμα κλειστά. Οπότε έχουμε πάρα πολύ περιθώριο. Και δεν ξέρω τι να ανοίξω. Μάλλον θα ανοίξω αυτό εδώ. Και να δούμε πόσο πιο πολύ θα πάει το ρεύμα τώρα, μόλις πατήσω εδώ, άνοιξε, εντάξει πήγε λίγο ακόμα, όχι τέλεια αλλά δεν μας πειράζει. Και ερχόμαστε εδώ να μορφύνουμε λίγο την πόλη μας, βάζουμε ένα ακόμα πυροσβεστικό εδώ, για να πιάσει και αυτά τα μαγαζιά που δεν υπήρχαν. Αστυνομία δεν χρειάζεται, χρειάζεται, θα βάλουμε βασικά μία εδώ. Άσχετα που δεν χρειάζεται, δεν έχουμε καθόλου έγκλημα στην πόλη μας. Να βάλουμε και ένα εδώ. Ίσα ίσα για να κυκλοφορήσει τους δρόμους, όχι τίποτα άλλο. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Και πάμε να φτιάξουμε εδώ το καταφύγιο. Να βάλουμε το λεωφορείο να γυρίζει γύρω γύρω από αυτά εδώ τα σημεία. Θα πηγαίνει μέχρι εδώ που επιτρέπεται. Γιατί κάποιος μπορεί να έρθει με τα πόδια έως και την πόρτα της εισόδου της απαγορευμένης πόλης. Αυτό επιτρέπεται, εντάξει, οκ. Okay. Οπότε βάζουμε το λεωφορείο κάπως έτσι. Λοιπόν, περάσαμε και έναν άλλον δρόμο εκεί που βλέπετε την τελευταία στάση για να μπορεί το λεωφορείο να ξαναγυρίζει πίσω. Θα βάλουμε και μία εδώ και μία που γυρίζει εδώ πίσω. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ και από αυτό το σημείο. Τώρα, τι άλλο μας μένει. Πάμε να σβήσουμε εδώ λίγο δάσος, γιατί κάτι έχω στο νου μου να φτιάξω κάτι καινούριο. Για αρχή πάμε να φτιάξουμε το δρόμο. Φτιάξαμε το δρόμο εδώ. Να φτιάξουμε εδώ και τη στροφή. Αναγκαστική ήταν αυτή εδώ η στροφή.
ήταν αναγκαστική καθώς υπήρχε υπαγορευμένη πόλη. Και τώρα εδώ πάμε να φτιάξουμε μια είσοδο-έξοδο. Πάμε να δούμε πώς θα το καταφέρουμε εδώ. Εντάξει, καλά τα καταφέραμε. Απλά το πρόβλημα είναι ότι πλέον βγάζει error το παιχνίδι σε κάποια πράγματα. Οπότε, ό,τι είναι στον αέρα από γέφυρες και αυτά, αν τα σβήσω, μετά έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να τα ξαναβάλω στο ίδιο σημείο. Οπότε, αναγκαστικά, βλέπετε εδώ πόσες φορές το έχω φτιάξει, το έχω αλλάξει, να βλέπουμε εδώ. Δεν μπορώ να τα ξαναχρησιμοποιήσω αυτά τα στηρίγματα εκεί. Οπότε, είναι ένα μικρό πρόβλημα του παιχνιδιού πλέον. Είπαμε, από τότε που φτιάξαμε το αεροδρόμιο, που είχα κάνει λάθος, είχα κατεβάσει ένα mod χωρίς να έχω αποθηκεύσει τα υπόλοιπα. Από εκεί μου προκάλεσε το πρόβλημα, μου βγάλε μερικά error και από τότε έχω αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε εδώ το έχουμε φτιάξει όσο καλύτερα μπορούσαμε και πάμε εδώ να σβήσουμε δάσος και να δείτε τι θα φτιάξουμε ακριβώς. Σας άφησα λίγο χρόνο να μαντέψετε και πιστέψτε με, δεν θα σας πω ακόμα, θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Πάμε να φτιάξουμε μερικούς δρόμους. Το κάνουμε κάπως έτσι. Και τώρα περνάμε σε ένα άλλο. Βλέπετε εδώ. Πλέον έχω αλλάξει ξανά μορφή. Το έχω κάνει υπόγειο. Και αυτό γιατί είχα κάποιο προβληματάκι. Δεν μπορώ πλέον να σβήσω αυτά εδώ τα δύο. Βλέπετε. Μου δημιουργούσε ένα πρόβλημα ο δρόμος που λέτε. Έτσι αναγκάστηκα τον έσβησα και τον έβαλα πλέον υπόγειο από εδώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Και λοιπόν ξεκινάμε. Βάζουμε εδώ ένα σημείο που είναι για γραφεία. Ωραίο φαίνεται. Εδώ είναι τα κεντρικά γραφεία. Πάμε να βάλουμε δίπλα αυτό εδώ. Για να το δούμε κιόλας. Πάμε να βάλουμε και αυτό εδώ και θα τα δούμε μετά μάλλον όλα μαζί. Πάμε να βάλουμε και αυτό εδώ από την άλλη μεριά. Όσοι είστε παρατηρητικοί θα έχετε δει ότι όλα αυτά συνδέονται με την τηλεόραση. Και αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε είναι ένα τηλεοπτικό στούντιο. Και όχι μόνο τηλεοπτικό κανάλι, να έχει τα πάντα. Να έχει χώρους για να γυρίζονται ταινίες, κανονικά στούντιο δηλαδή. Βάζουμε εδώ και δύο πάρκινγκ. Δύο σε αυτό εδώ το κομμάτι, μάλλον θα βάλουμε και ένα εδώ. Θα βάλουμε κάπου στη μέση ή όχι. Όχι, δεν θα το βάλω στη μέση, καλύτερα εδώ στην άκρη. Αν αποφασίσω πως θα το βάλω, μάλλον έτσι. Να βάλω και άλλο ένα από αυτήν εδώ τη μεριά. Θα βάλω και άλλο ένα εδώ. Αυτό όμως θα το βάλω στη μέση. Και βλέπετε το σβήσα, θα το βάλω και αυτό στη μέση. Για να φαίνεται έτσι όμορφο. Και τώρα πάμε βάφουμε εδώ γύρω γύρω με τσιμέντο. Πάμε να βάψουμε τώρα με τσιμέντο όλες αυτές τις περιοχές που είναι με πάρκινγκ. Και πάμε, βγάζουμε ένα δρόμο από την πίσω μεριά εδώ. Έτσι λογικά θα το κάνουμε. Να βγει και ένας δρόμος εδώ λοξά. Έτσι. Λογικά θα βγάλουμε και ένα δρόμο εδώ. Κάπως έτσι θα το βγάλουμε, να βγάλουμε και ένα εδώ. Ουσιαστικά αυτοί οι δρόμοι εδώ θα οδηγούν στα στούντιο από την πίσω μεριά. Μπροστά μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε που έχει δουλειά απλά στο κανάλι και γενικά στην παραγωγή. Ενώ από την πίσω μεριά θα υπάρχουν φύλακες και αυτά που βγαίνει καθαρά προς τα set που λένε. Φτιάχνουμε εδώ και τα υπόλοιπα. Να βάψουμε και αυτό εδώ τον κόμβο. Να βάλουμε και μια στάση του μετρό εδώ υποχρεωτικά. Πώς θα έρχεται ο κόσμος. Τρένο λογικά δεν θα βάλουμε. Δεν πειράζει. Μόνο μετρό. Θα άρχισε με μετρό εδώ. Ή θα βάλουμε τρένο. Θα βάλουμε. Θα είναι τερματικός σταθμός εδώ. Ή όχι. Δεν θα είναι τερματικός. Θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Θα συνδεθεί αυτό εδώ
από τη μία μεριά και από την άλλη εδώ και θα κάνω μια παράκαμψη στο τρένο έτσι όπως πέναγε από εδώ, απλά θα το κάνω τώρα να σταματάει εδώ. Ωραίο φαίνεται. Όπως και να έχει, τα 10 λεπτά τελειώσανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like στο βίντεο άμα σας άρεσε. Πατήστε ένα καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου. Και ως το επόμενο επεισόδιο που θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Καλά να περνάτε. Γεια χαρά. We'll be right back.